Κάθετα, αντίθετες είναι οι διοικήσεις των επιμελητηρίων της χώρας στο σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας από την πλευρά της κυβέρνησης και προβλέπει την ενοποίηση όλων των επιμελητηρίων με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα επιμελητήριο σε κάθε περιφέρεια. Όπως υπογραμμίζει ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Καβάλας, Μάρκος Δέμπας, πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει να προσφέρει ουσιαστικά τίποτα. Αυτό είναι ένα, θα λέγαμε, σχέδιο το οποίο διέρευσε, θα λέγα, στη δημοσιότητα, γιατί ως κάποια επίσημα στοιχεία, κάποιες επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουμε. Ευελπιστούμε το Σάββατο που έχουμε τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός ο κ. Σταθάκης, ο οποίος είναι προσκεκλημένος και θα παραβρίσκεται, θα έχει, φαντάζομαι, κάτι να πει. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι και συνεχώς σε όλες τις συνελεύσεις της Κεντρικής Ένωσης, τονίζουμε ότι για τα 59 αυτοτελή και ανεξάρτητα επιμελητήρια, τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα. Και αυτό το λέμε γιατί ο κάθε νομός, η κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και τα επιμελητήρια αυτόν τον ρόλο έρχονται να εκπροσωπήσουν την φωνή της τοπικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, αν αυτή η φωνή πιθανόν επί 59 δεν αρέσει σε κάποιους και όπως πιθανόν θέλουν να περιορίσουν και τη φωνή των μέσων ενημέρωσης, πιθανόν θα είναι καλύτερα να τα ακούς από 13 ή από 18 Προέδρου Επιμελητηρίων και όχι από 59. Ταυτόχρονα, ο κύριος Δέμπας υπογραμμίζει ότι τα επιμελητήρια είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι φορείς. Δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και στην πραγματικότητα εκφράζουν την τοπική επιχειρηματικότητα και τα προβλήματά της. Είναι επομένως κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος σαν επιμελητηριακή κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε μεταφέρει πάμπολες φορές, γιατί και παλιότερα είχε ανοίξει αυτή η κουβέντα. Τα επιμελητήρια έτσι κι αλλιώς έχουν την ανεξαρτησία τους, έχουν τους δικούς τους πόρους, δεν έχουν καμία σχέση με κρατικό προϋπολογισμό, με κρατικό χρήμα. Είναι τα χρήματα των μελών των επιμελητηρίων, τα οποία προσπαθούμε να τα ανταποδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πίσω, είτε με συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές, συνέδρια, σεμινάρια κ.ο.κ. Θεωρώ ότι δεν έχει να προσθέσει κάτι και φυσικά δεν ξέρω και το σκεπτικό μιας τέτοιας πιθανής απόφασης, την οποία, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε και να την ακούσουμε.